Αυτή η παρουσίαση δείχνει πώς να χρησιμοποιούμε την Curve Fitting Toolbox ώστε να προσαρμόσουμε ένα περιοδικό σύνολο δεδομένων με μια προσαρμοσμένη εξίσωση. Καθώς τα δεδομένα ENSO είναι περιοδικά, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα εξίσωση η οποία θα αποτελείται από τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Η σειρά Fourier είναι μια καλή επιλογή. Ξεκινάμε τη γραφική διαπαφή χρήστη Fitting, η οποία μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε διάφορες προσαρμογές στα δεδομένα μας και να αξιολογήσουμε το πόσο καλή είναι η προσαρμογή. Επιλέγουμε New Fit ώστε να ξεκινήσουμε. Επιλέγουμε Custom Equation από τη λίστα Type of Fit. Δημιουργούμε μια νέα εξίσωση σειράς Fourier. Η σειρά Fourier είναι μια γενική ημιγραμμική εξίσωση, καθώς η περίοδος περιλαμβάνεται ως ένα μέρος των ορισμάτων ημιτών και συνημιτών. Έτσι δημιουργήσαμε μια σειρά Fourier ενός όρου. α0 είναι η αντιστάθμιση, α1 και β1 είναι τα πλάτη και σ1 είναι η περίοδος. Καθορίζουμε ένα νέο όνομα εξίσωσης. Καθορίζουμε ένα νέο όνομα για την προσαρμογή. Και πατάμε το κουμπί Apply ώστε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα. Ξεκάθαρη προσαρμογή δεν ακολουθεί τα δεδομένα. Επιπλέον ο συντελεστής της περίοδου C1 είναι δικαιολόγητα μικρός. Για να βελτιώσουμε την προσαρμογή, θεωρούμε ότι η κύρια περίοδος είναι γύρω στους 12 μήνες και περιορίζουμε τον C1 ώστε να είναι σε αυτό το εύρος. Περιορίζουμε τους συντελεστές με τη διαπαφή Fit Option. Καθορίζουμε ένα κατώτατο όριο, 10, και ένα ανώτατο όριο, 14. Ο συντελεστής C1 αποδεικνύει μια κατά προσέγγιση 12 μηνών περίοδο. Εμφανίζουμε τα κατάλοιπα της προσαρμογής. Τα κατάλοιπα δείχνουν περιοδική δομή που αποδεικνύει ότι πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον όρους στην εξίσωση της σειράς Fourier. Χρησιμοποιούμε τη διαπαφή Table Options ώστε να εμφανίσουμε επιπλέον στατιστικά το πόσο καλή είναι η προσαρμογή στον Table of Fits. Επιλέγουμε το Adjusted R-Square στατιστικό, το οποίο είναι συχνά το καλύτερο μέτρο της ποιότητας της προσαρμογής όταν επιπλέον συντελεστές προστίθενται σε ένα μοντέλο. Αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα της προσαρμογής στο Workspace. Το Fitted Mode 1 περιέχει την εξίσωση και τα αποτελέσματα της προσαρμογής. Το Goodness 1 περιέχει τα αποτελέσματα που δείχνουν το πόσο καλή είναι η προσαρμογή. Το Output 1 περιέχει τα κατάλοιπα και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή.